Συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας την ώρα που τα Ισραηλινά στρατεύματα αλλάζουν θέσεις. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, Πίτερ Λέρνερ, επιβεβαίωσε την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων σε άλλες περιοχές, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες για αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Διατηρούμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες σε ετοιμότητα για επιθέσεις στη Χαμάς και συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις για την καταστροφή των τούνελ που αποτελούν ακόμα απειλή. Θα ολοκληρώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, ελπίζω αρκετά σύντομα, αλλά αυτή την ώρα είναι μια αποστολή σε εξέλιξη, είπε ο εκπρόσωπος του στρατού. Προσέθεσε ακόμα ότι οι κάτοικοι κάποιων εκκαινωμένων περιοχών της Γάζας έχουν κληθεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στο Κάιρο συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας, αλλά χωρίς τη συμμετοχή του Ισραήλ, που ανακοίνωσε ότι αποσύρεται επειδή δεν βλέπει φως στο τούνελ.